Αρχές Ιουνίου θα είναι έτοιμο το κτίριο του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι Πυθαγορείου. Στη φάση που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι τελειώνει σιγά σιγά το κτίριο του διαβατηριακού ελέγχου. Έτσι, είναι τώρα στη φάση, είναι μέσα τα βαψίματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι εξωτερικές διαμορφώσεις. Υπολογίζω σε καμιά 15 μέρες να είναι έτοιμο. Και μετά θα περιμένουμε με το καλό πότε θα ανοίξουν και τα σύνορα με την Τουρκία. Εδώ ο κύριος όγκος μας είναι τα σκάφη αναψυχής, είτε ιδιωτικά είτε επαγγελματικά, τα οποία έρχονται από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος, μικρά, μεγάλα, μεγαθύρια. Το ότι ήταν τα σύνορα κλειστά πέρυσι μας έκανε μια μεγάλη ζημιά, γιατί είχαμε μια πτώση της δουλειάς μας γύρω στο 80-85%. Μην ξεχνάτε ότι το Πυθαγόριο, όπως και η Σάμος γενικά, είναι το τελευταίο νησί πριν την Τουρκία και το πρώτο μετά την Τουρκία. Μεγαλύτερη αγωνία όμως υπάρχει για την επανέναρξη της τουριστικής γραμμής Σάμου Κουσάνταση, αλλά και για την προσέγγιση πλοίων κουραζιέρας. Ήδη από το Σάββατο 14 Μαΐου η κυβέρνηση έχει ανοίξει τα σύνορα με την Τουρκία, αλλά προς στιγμή μόνο για σκάφη αναψυχής τα οποία έχουν μέσα πλήρωμα. Μόνο πλήρωμα και όχι επιβάτες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί μετά από 14 μήνες σχεδόν με κλειστά τα σύνορα ανοίγουν επιτέλους και αρχίζει να υπάρχει κάποια κυκλοφορία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Είναι ένα πρώτο βήμα, να το δούμε πώς θα δουλέψει και είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά, δηλαδή, το επόμενο βήμα θα είναι να ανοίξουν τελείως όλες οι γραμμές. Τα σύνορα άνοιξαν, έστω και έτσι πειραματικά και έστω έτσι υποδειγματικά. Όταν θα ανοίξει τελείως, θα έχουμε κίνηση, γιατί απέναντι στα παράλια της Τουρκίας υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη, τα οποία πέρυσι είχαν εγκλωβιστεί εκεί, επειδή η Ελλάδα δεν επέτρεπε την είσοδο στη χώρα. Αυτά όλα θα έρθουν από εδώ. Άρα θα έχουμε και θαλαμιγά και από κουρασγερόπλια. Το μόνο σίγουρο μέχρι τώρα είναι ένα κουρασγερόπλιο καινούριο της Σιλβεσής, το οποίο το περιμένουμε μια φορά το μήνα, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο.